Τα μάτια φανερώνουν την ένταση. Οι κινήσεις γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Απέναντί τους δεκάδες άνθρωποι χτυπημένοι από τον ιό. Μεγάλης ηλικίας αλλά και νέοι, με άλλοτε δυνατό οργανισμό. Η κάμερα δεν μπορεί να καταγράψει τον βαρύ κτύπο της καρδιάς των ασθενών, αλλά ούτε το καρδιοχτύπι της αγωνίας γιατρών και νοσηλευτών. Την απόλυτη σιωπή στη μονάδα εντατικής θεραπείας διακόπτει μόνο ο ήχος των μόνιτορ. Μέσα σε μια στιγμή μπορεί όλα να ανατραπούν. Εμείς εδώ στη μονάδα του Ευαγγελισμού δουλεύουμε από το Μάρτιο ασταμάτητα. Είμαστε σε πόλεμο, άρα ένα μήνυμα που πρέπει να δώσω είναι όλος ο κόσμος να μείνει στα σπίτια του. Υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις εντατικές. Είναι οι άνθρωποι που έχουν κάποια συνοδεά προβλήματα. Μπαίνουμε μέσα και μπορούν να δουν μόνο τα μάτια μας. Δεν θέλω να γνωρίσω άλλο κόσμο που υπάρχει έξω εδώ στη μονάδα να νοσηλευτεί με COVID. Κι όμως υπάρχουν στιγμές που την απόλυτη σιωπή εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας σταματά ένας ήχος αυτός του τηλεφώνου, όπως το τηλεφώνημα που έκανε ο 60χρονος κύριος Σπύρος στους δικούς του ανθρώπους για να τους πει ότι κερδίζει αυτή τη μάχη. Υπάρχει όμως και η άλλη εικόνα και δυστυχώς είναι πολύ συχνή. Ο Αλέξανδρος δεν θα ξεχάσει ποτέ τα λόγια μιας γυναίκας πριν διασωληνωθεί. Ήταν σε σημείο να διασωληνωθεί. Το μόνο που ζήτησε είναι όσο γίνεται το δυνατόν να αποσωληνωθεί για να ξαναπάει στα παιδιά της. Η ώρα είναι 10:30 και αυτή εδώ είναι η ώρα που οι ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες φορούν τις ολόσωμες στολές τους και επιβλέπουν σχολαστικά τους ασθενείς τους μέσα στα δωμάτια εδώ στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμούς. Είναι και οι μόνοι άνθρωποι με τους οποίους οι ασθενείς με κορονοϊό εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας μπορούν να έρθουν σε επαφή και να νιώσουν ζεστασιά και ασφάλεια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως που θα γίνουν και άγγελοι κακών, που θα λυγίσουν εκείνες τις στιγμές που πρέπει να μεταφέρουν την είδηση της απώλειας αγαπημένου ανθρώπου στους συγγενείς τους. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν αυτή που έβλεπα συνάδελφο να επικοινωνεί με συγγενή ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή και να έχει καταρρεύσει ψυχολογικά και να κλαίει με λυγμούς. Στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στις δύο κλινικές ΜΕΘ νοσηλεύονται 30 άνθρωποι, ενώ έχει ακόμη 10 κενές κλίνες. Η νοσηλεία ασθενών σε απλές κλίνες δεν ξεπερνάει το 50-60%. Μόνο σε μία εφημερία, πριν δύο εφημερίες μάλλον, φτάσαμε στο 70%. Οι ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες δεν κοιτούν το ρολόι. Δεν γονατίζουν από τον υδρότα και το βάρος της στολής τους, αφού έχουν το αίσθημα του καθήκοντος πάνω απ' όλα. Όμως σε αυτό το δεύτερο κύμα δεν ζητούν ξανά το χειροκρότημα. Ζητούν το αυτονόητο. Ας στηρίσουν επιτέλους όλοι τα μέτρα.